Έλεγα να πάμε εδώ να συναντήσουμε στη σύνδεσή μας τον τεχνικό σύμβουλο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, τον κύριο Νεκτάριο Γιαλουράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαλουράκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μεγάλη χαρά που είμαι μαζί σας και να σας βοηθήσω σε κάτι που μου ζητήσετε και ό,τι θέλετε. Και δική μας χαρά, κύριε Γιαλουράκη. Μια πολύ σπουδαία, όπως λέγαμε, διοργάνωση την Κυριακή στο Ηράκλειο. Να μας μιλήσετε λίγο για το πώς έχει συγκεκριμένη δράση. Έχουμε οργανώσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Παρατριάθλου στο Παγκρίπιο. Η φιλοξενία είναι για άλλη μια φορά άψογη και η συνεργασία μας με τους με τους άρχοντες του τόπου. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, γιατί έχει να κάνει και με τη θάλασσα και με το ποδήλατο και με το όξινο. Βέβαια, οι συνθήκες μέσα στο Παγκρίπιο είναι ασφαλείς, οπότε πιστεύουμε ότι θα είναι μια πολύ καλή διοργάνωση. Θα θέλαμε να έχουμε και τη χαρά να έχουμε κόσμο να το παρακολουθήσει. Πείτε μας, και ο καιρός, από ό,τι φαίνεται, θα είναι πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Οπότε θα είναι μια πολύ ωραία βόλτα την Κυριακή να έρθετε να μας δείτε, για να δείτε και την προσπάθεια των παιδιών που είναι σημαντική. Πείτε μας λίγο σε ό,τι αφορά για τον κόσμο που μόλις είπατε. Θα είναι ανοιχτό το πρωτάθλημα για το κοινό? Θα υπάρχει το σχετικό πρωτόκολλο που αφορά εμβολιασμένους και νοσήσαντες? Πώς έχει? Κοιτάξτε να δείτε, το πρωτόκολλο, επειδή έχει να κάνει με ανοιχτό χώρο, δεν έχουμε κλειστή αίθουσα δηλαδή. Φυσικά και ο χώρος είναι τεράστιος, οπότε θα μπορούμε να έχουμε κόσμο. Mm-hmm. Ωραία. Μακάρι να έρθουν να το δουν, και θα έχουμε και από τον ΕΟΔΗ, θα έχουμε και κλιμάκιο για αυτούς που θέλουν να κάνουν τεστ, για να είμαστε μέσα ασφαλείς. Οπότε, γιατί να μην έρθουνε. Πολύ σωστά, και θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Κύριε Γιαλουράκη, περιμετρικά του Παγκριτίου Σταδίου, καθώς θα υπάρχει δράση και στον εξωτερικό χώρο, θα υπάρχουν κλειστοί δρόμοι προκειμένου να ενημερώσουμε το κοινό σε ό,τι αφορά? Ο αγώνας θα γίνει μέσα στο Παγκριτίου Σταδίου. Όλες οι πόρτες κλειστές. Δηλαδή δεν θα βγούμε καθόλου στον δρόμο. Η ποδηλασία δηλαδή θα γίνει γύρω-γύρω από το γήπεδο. Μάλιστα. Σε μια διαδρομή γύρω στα 2 χιλιόμετρα που έχουμε σχεδιάσει. Το κολύμπι θα είναι πίσω από το βοηθητικό, οπότε θα πάνε πάλι παράχτια τα παιδιά πάνω-κάτω. Οπότε θα είναι και κλεισμένο στην ουσία των θυρών όσον αφορά την ασφάλεια. Mm-hmm. Θα γίνει το κολύμπι δηλαδή στη θάλασσα, όχι στην πισίνα, πίσω, με δεδομένο ότι είδατε τον καιρό? Ακριβώς από το βοηθητικό. Το ποδήλατο θα γίνει περιμετρικά του γηπέδου. Και το τρέξιμο θα γίνει στο βοηθητικό γήπεδο, το βοηθητικό στάδιο. Mm-hmm. Μιλήστε μας λίγο, κύριε Γιαλουράκη, για το τρίαθλο. Με βλέπετε τώρα λίγο αγχωμένο, γιατί έχω και το μικρό μου. Mm-hmm. Είμαι ακριβώς έξω από το Ολυμπιακό στάδιο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Περιμένω την κόρη μου να βγει από το κολυμπητήριο. Έχω το γιο μου που ανεβαίνει τα κάγκελα. Και είμαι λίγο επιφυλακή τώρα. Για να προσέχει, να προσέχει λίγο. Πείτε μας δύο λόγια έτσι για το τρίαθλο. Ένα δύσκολο ομολογουμένως άθλημα, ούτως ή άλλως, πόσο δε μάλλον όταν αφορά σε άτομα με αναπηρία. Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά ο πρωταθλητισμός είναι δύσκολος. Και η ανηφόρα μεγάλη. Όταν έχουμε να κάνουμε τώρα με αθλητές, είτε αυτοί είναι με αναπηρία, είτε αυτοί είναι χωρίς, δεν έχει καμία διαφορά, γιατί ο δρόμος είναι ο ίδιος. Mm-hmm. Επίσης, έχουμε βέβαια μεγαλύτερη δυσκολία στα παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό, γιατί έχουμε να κερδίσουμε, ας πούμε, το στοίχημα και με τις δυσκολίες που έχουμε αναλόγως την πάθηση και την αναπηρία. Δηλαδή, ένα παιδί τυφλό έχει τη δυσκολία της κίνησης, γιατί πρέπει να έχει συνοδό μαζί του. Ένα παιδί με ακροτηριασμό πρέπει να έχει τα μέλη και υποστήριξη όσον αφορά τα πρόσθετα και όλα αυτά, γιατί μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ ακριβά. Είτε έχει να κάνει με προσθετικά, είτε έχει να κάνει με διπλά ποδήλατα, και όλο αυτό το κομμάτι θέλει στήριξη από χορηγούς, που αν δεν ήταν στο πλάι μας δεν θα κάναμε τίποτα αυτή τη στιγμή.
Πολύ σωστά. Και βέβαια βλέποντας και τις φωτογραφίες προηγουμένως εδώ και αυτές που μας παραχωρήσατε εσείς, αλλά και αυτές που βρήκαμε από τον σπουδαίο έτσι, παρατριαθλητή που έχουμε εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, τον Δημήτρη τον Οικονόμο από τη Μεγαλόνισο, που θα αγωνιστεί στους αγώνες στο PTS 5, έτσι. Το ξέρω. Το παιδί το γνώρισα το 2019. Που ήταν και η πρώτη του επαφή με, το παρατρίαθλο. Mm-hmm. Ένας φέρελπης αθλητής, είναι ακόμα στην αρχή. Πιστεύω ότι θα φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Έχει καλές βάσεις, τον θέλει δουλειά εδώ, ναι, και, και το γνωρίζει. Και εκτός από, έχουμε και άλλα παιδιά τώρα που βλέπω ότι ξεκινάνε αυτό το δύσκολο το άθλημα, που είναι το παρατρίαθλο. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το Παρίσι θα δούμε και διακρίσεις στους παραολυμπιακούς αγώνες όσον αφορά το παρατρίαθλο. Με προλάβατε σε ό,τι αφορά στην επόμενη ερώτησή μου, γιατί ήθελα ακριβώς να σας ρωτήσω αυτό, αν υπάρχουν παιδιά που θα τα δούμε σε κάποια από τις επόμενες παραολυμπιάδες. Ναι, αυτό που βλέπω τώρα, η δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ομοσπονδία και στην Παραολυμπιακή Επιτροπή, αυτός είναι ο στόχος μας στην ουσία, να βάλουμε τον πύχη όλο και πιο ψηλά και να έχουμε περισσότερους αθλητές σε περισσότερα αθλήματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πιστέψτε με, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές. Τα λεφτά που παίρνουμε δεν φτάνουν. Το λέω τώρα, δεν φτάνουν. Η χώρα μας δίνει πολλά λεφτά στον αθλητισμό, ακάταψε νότα. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι ο πρωταθλητισμός και γενικά αυτές οι επιδόσεις χρειάζονται πολλά πράγματα. Χρειάζονται προετοιμαστίες, χρειάζονται υλικά, χρειάζονται στήριξη από φυσιοθεραπευτές. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή, βλέπει ο άλλος, κέρδισε ο Μανώλης ο Στεφανουδάκης στην Παραολυμπιάδα. Τον είδανε μια εβδομάδα, τον ξεχάσανε μετά. Δεν ρωτάνε τι έχει περάσει ο Μανώλης για να φτάσει εκεί. Και μιλάω για τον Μανώλη γιατί είναι ένα παιδί που το ξέρουμε και όλοι. Σωστά. Και είναι και στην ποτητοποίητη σας. Δεν τον έχουν ρωτήσει πόσα λεφτά έχει δώσει ο Μανώλης για να πάει σε 15 αγώνες. Για να κάνει 5 προετοιμασίες. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όλοι το βλέπουμε εύκολα, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου. Δεν είναι και εμείς που το ζούμε από κοντά την προσπάθεια του Μανώλη και των υπολείπων παιδιών που είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο. Είναι πολύ δύσκολη προσπάθεια και πραγματικά χωρίς τη στήριξη τοπικών παραγόντων και επιχειρηματιών σίγουρα δεν θα μπορούσε να το κάνει. Και θέλω να μου πείτε λίγο για την παρουσία της Κρήτης σε ό,τι αφορά τον πρωταθλητισμό ατόμων με αναπηρία. Έχουμε παραολυμπιονίκες. Είδαμε στο Τόκιο τον Αντώνη τον Τζαπατάκη να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο. Σπουδαία παρουσία και από τον Μανώλη τον Στεφανουδάκη. Η ποδηλασία μας εξαιρετική. Κάντε μου ένα σχόλιο για τον αθλητισμό της Κρήτης. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η Κρήτη, είναι γενικά η επαρχία. Mm-hmm. Επειδή όλα τα παιδιά, και εγώ προέρχομαι από νησί, έχω παππού κρητικό από τη Σιτία, εξού και το όνομά μου Γιαλουράκης. Όλα τα παιδιά που είμαστε από επαρχία, ο αθλητισμός είναι το σπίτι μας. Και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι όχι η διέξοδος, είναι κάτι που το αγαπάμε πάρα πολύ. Και αυτό φαίνεται από τους πρωταθλητές που έχουμε βγάλει. Όλη αυτή η επαρχία που βλέπουμε, δηλαδή τι να πω τώρα, από την Ξανθού τη Λύκη, τον Κασιούδη, όλοι οι Ακρίτες, άμα το δείτε στην ιστορία, έχουν βγάλει πολύ μεγάλη ιστορία στον αθλητισμό. Φαίνεται δηλαδή από τις πράξεις και από τα ανδραγαθήματα όλα αυτά, γιατί ανδραγαθήματα είναι, πιστεύετε με. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, γιατί ούτε κλειστά είχαμε εμείς, τίποτα δεν είχαμε. Μία αγάπη για τον αθλητισμό που έγινε αυτό που έγινε. Θεωρώ ότι είναι ψυχή και φαίνεται από τις κατακτήσεις. Πάντως, να σημειώσω κύριε Γιαλουράκη το γεγονός ότι παιδιά όπως ο Γιώργος ο Καπελάκης που πρωτοστάτησε σε αυτή τη σπουδαία πορεία σε ό,τι αφορά το παραολυμπιακό κίνημα, στη συνέχεια ο Μανώλης Στεφανουδάκης, πραγματικά αθλητές πρότυπα για τη νέα γενιά αθλητών με αναπηρία, γιατί αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ενεργή συμμετοχή των νέων παιδιών σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό με αναπηρία. Βέβαια. Και είναι και τα παραδείγματα που θα δώσουμε στους επόμενους. Είναι οι παλιοί,
είναι η τωρινή και είναι και η επόμενη. Έχετε και πρέπει να έχουμε, πρέπει όλοι μαζί, σαν μια οικογένεια, να προσπαθήσουμε να αφήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Γιατί αυτός είναι ο στόχος μας και αυτός είναι ο σκοπός μας. Κύριε Γιαλουράκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και σας περιμένουμε στο Ηράκλειο. Βέβαια, βέβαια. Εμείς σας περιμένουμε την Κυριακή το πρωί να δείτε το παραδρύ αυτό που είναι φανταστικό. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.